τώρα αυτή την περίοδο έχουμε μια παρακολούθηση όλων των έργων, γιατί η Κορυφή είναι ένα εργοτάξιο. Πήγα χθες και επισκέφθηκα την περιοχή του Σπαθοβουνίου για να δούμε κάποια σημεία και περιοχές του Σπαθοβουνίου, πώς μπορούμε να παρεύουμε στο δρόμο προς Καλέτζη και σε κάποια σημεία που είναι αρκετά επικίνδυνος ο δρόμος, με τους μηχανικούς της ΠΕΠΣΙΝΟ Κορυνθίας, καθώς επίσης και στο Κρυονέρι, που αυτή τη στιγμή γίνεται ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο, καθώς και ο δρόμος Κιάτο-Σούλη, ο οποίος και αυτός θα προχωρήσει άμεσα σε δημοπρασία για να στρωθεί επιπλέον αστάπητας. Νομίζω ότι τα έργα αυτά, να σκεφτεί το Κρυονέρι, είχε ξεκινήσει σαν φιλοσοφία έργο του 2006 και σήμερα επιτυχώς, μπορώ να πω, και με μεγάλη προσπάθεια, η ΠΕΠΣΙΝΟ Κορυνθίας πλέον υλοποιεί το έργο με τον ανάδοχο, ο οποίος πηγαίνει γρήγορα αρκετά στο έργο, και έχουμε ένα σημαντικό έργο στην περιοχή, σε ένα χωριό πολύ ζωντανό, σε ένα χωριό πραγματικά που είναι σημαντικό στην παραγωγή της Κορυνθίας. Νομίζω ότι όλη η Ορεινή Κορυνθία και σε άλλες περιοχές που θα πάμε εντός της εβδομάδος και στα Τρίκαλα και προς την Κούρα, ο σχεδιασμός μας είναι όλο το ορεινό δίκτυο να έχει μια προσβασιμότητα πολύ καλή και νομίζω ότι στην πράξη μας δικαιώνουν τα έργα μας.